Επειδή πέρασαν 4 χρόνια χωρίς τρένο στην Αργολίδια και βέβαια ξεχάσαμε το γνώριμο ήχο και επειδή έχουμε συνηθίσει να περνάμε τις διαβάσεις χωρίς να προσέχουμε, καλό είναι από εδώ και στο εξής να έχουμε το νου μας, αφού η σιδηροδρομική γραμμή επαναλειτουργεί εδώ και μερικές μέρες. Για 4 χρόνια η σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος, Άργος, Ναύπλιο και Κόρινθος, Άργος, Τρίπολη δεν λειτουργούσε. Φυσιολογικό λοιπόν είναι τα 4 αυτά χρόνια όλοι οι οδηγοί να ξεχάσουν τι πάει να πει τρένο και να περνούν χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή τις διαβάσεις. Στα 4 αυτά χρόνια ξέχασαν τον χαρακτηριστικό ήχο του τρένου, αν και βέβαια τα νέα τρένα, οι νέες στιγμές έχουν έναν εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τα παλιά. Όμως, εδώ και μία περίπου εβδομάδα η σιδηροδρομική γραμμή λειτουργεί και πάλι. Και πάλι γίνονται καθημερινά δρομολόγια. Σίγουρα κάποιοι οδηγοί έχουν μείνει στα παλιά. Λογικό βέβαια είναι αυτό. Όμως, θα πρέπει από εδώ και πέρα να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις διαβάσεις. Να προσέχουν βέβαια δεξιά και αριστερά, να βλέπουν τους φωτεινούς σηματοδότες, να ακούν τον χαρακτηριστικό ήχο του τρένου. Βέβαια, σε αυτούς τους πρώτους μήνες, οι μηχανοδηγοί των τρένων έχουν πάρει εντολή να μην αναπτύσσουν ιδιαίτερα μεγάλες ταχύτητες, για τους λόγους βέβαια που σας είπαμε και προηγουμένως, και αυτοί κρατούν χαμηλές ταχύτητες. Ευτυχώς, μέχρι τώρα δεν έχει σημειωθεί κανένα ατύχημα, αλλά βέβαια χρειάζεται πάντα η προσοχή. Το τρένο λοιπόν είναι και πάλι στις υπηρεσίες του Έλληνα πολίτη, της περιοχής της Αργολίδας και της Αρκαδίας. Θα πρέπει λοιπόν και οι οδηγοί να δείχνουν την ανάλογη προσοχή.